Και δίνουμε χέρια. Είναι συνήθεια που κάναμε. Καλώς ήρθατε, πρόεδρες της Παρλαμένης Ρόδος. Όλη η Ελλάδα είναι η Ρόδος, θα είναι η Ρόδος η Ρόδος. Βέβαια, με τον τουρισμό. Τι κάνετε, είστε καλά. Αν και χωρίς κόσμο παραμένει πολύ όμορφο. Πώς πάτε, αντέξατε? Την καραντίνα. Η καραντίνα ήταν απειλή. Συνέχεια, πρόεδρε. Και φαντάζομαι ιδιαίτερα εδώ θα ήταν πιο ωραία η καραντίνα. Πρόεδρε, ο κ. Ζωντάς είναι ο πρόεδρος των καταστημάτων της Μεσογείου. Κύριε Πρόεδρε, καλά. Κυρία και κύριοι γραμματέας. Κάνετε, υπέστε με την πλήρωση σας. Και ένα ευχαριστώ. Κύριε Τσιμόπουλο. Ο αντιπρόεδρος, ο κ. Τσίκος. Καλημέρα σας. Τώρα οι νέοι κανόνες δεν μας επιτρέπουν να έρθουν τα χέρια. Και ο κ. Καραμαρίας. Καλώς σας και ο... Τι γίνεται, πάμε να τα πούμε κι όλα. Πάμε να περπατήσουμε. Έλα, βάζετε μπροστά εσύ. Καλώς όρισε. Τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Φαίνεται περίεργη η εικόνα αυτή του δρόμου. Ενώ είναι καλοκαίρι και έχει ζέστη και τα λοιπά, είναι σαν να είμαστε μόνο από εδώ. Τέτοια μέρα δεν θα μπορούσα εύκολα να περπατήσω και εδώ. Και δεν θα μας βρίσκατε και εδώ. Ναι, σίγουρα. Μα η πρώτη εικόνα είναι από το αεροδρόμιο που ήταν λίγο αλόκοτο. Ναι, η πρώτη φορά που βλέπεις χωρίς κανένα αεροπλάνο το αεροδρόμιο, τέτοια εποχή δεν γίνεται. Για μας είναι δραματικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει ήδη μετάφραση στην οικονομία του τόπου. Και τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Δεν τους νοιάζει. Δεν υπάρχουν έσοδα. Έσοδα είναι μηδενικά για το 70% του νησιού. Από τον Οκτώβρη, ίσως και παραπάνω. Από τον Οκτώβρη, πώς μπορεί να επιβιώσει όλη αυτή η κοινότητα? Και όπως θα σας πούμε και στην συνάντηση, δεν μας αντιμετωπίζουν, κύριε Πρόεδρε, τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά ως επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που ζούσατε, θα ήμασταν ανοιχτοί. Μπορούσαμε να είμαστε. Σύμφωνα με τον νόμο, είμαστε ανοιχτοί από τις 11 Μαΐου. Αλλά στην πραγματικότητα, από το 2014, με ένα νομοσχέδιο που είχε περάσει τότε περί απλουστεύσεως των τουριστικών επιχειρήσεων, εμείς δεν ανήκουμε πια στις τουριστικές επιχειρήσεις, παρότι το target group μας κατά 95% αποτελείται από επισκέπτες, από τουρίστες. Να πάρουμε λίγο αποστάσεις. Αυτό σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, θα συμμετείχαμε σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτή τη στιγμή το σύστημα μας πετάει εκτός. Βεβαίως και είναι ανεπαρκή. Εννοείται τα TEPIC που το TEPIC. Τα περισσότερα είναι μηδενικά, δεν είναι ανεπαρκή, είναι μηδενικά. Το TEPIC καταρχήν δεν είναι επιχορήγηση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Να πάμε να τα λέμε. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα η επιδότηση τόκων και πολύ απαραίτητη. Όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι επιδότηση. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα επιτόκιο αρχικάγης που και ζητούν εγγύησεις. Και μας ζητούν εγγύησεις. Είτε δέσμευση μετρητών, είτε δέσμευση εκείνη της περιουσίας. Καλά είστε. Εδώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θα μπορούσες να σταθείς, να περάσεις. Αν θέλετε. Και όχι τώρα, από τον Απρίλιο. Από Μάρτιο. Δεν είναι Μάρτιο. Σε αυτό δεν πρέπει να πάντα. Γύρω στις 10 Μάρτιο ήταν τα πρώτα πρόσβαση. Εν τω μεταξύ φέτος θα ήταν μία χρονιά που θα έσπαγε κάθε ρεκόρ ο τουρισμός στο νησί. Είχαμε μεγάλη αύξηση στην πρασιερόπλια. Είχαμε μεγάλο αριθμό προκρατήσεων και όλοι είχαμε προετοιμαστεί για μια πολύ επιτυχημένη σεζόν. Άρα σκεφτείτε ότι τα μετρητά πήγαν σε αναγεννήσεις, προμήθεια προϊόντων και όλα αυτά. Και αγορές, τώρα έχουμε κάνει ήδη παραγγελίες. Έχουμε και επιταγές. Έχουμε πληρώσει. Κάτι δεν τα έχουμε πληρώσει, έχουμε κόψει επιταγές. Οι οποίες επιταγές. Το επόμενο θέμα. Τώρα Ιούνιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Τι κάνει οι πρώτες. Ενώ αρχικά είχαμε πει και είχαμε ζητήσει κι εμείς να πάνε αργότερα. Τώρα ακούω ότι δεν το βλέπουμε. Μα κύριε Πρόεδρε, τι Ιούνιο. Και θα σας πω και το άλλο. Έστω ότι ξεκινήσει η δουλειά τον Ιούλιο. Δεν ξέρουμε πόσο Ιούλιο, δεν ξέρουμε αν θα βγάζουμε τα απαραίτητα για τη διαβίωση και έχουμε να πληρώσουμε τις επιταγές στις τρέχουσες και αυτές που έχουν μεταγγελιστεί από τον Απρίλιο. Για 75 μέρες, που είναι για 15 Αυγούστου. Άρα όλα τα ποσά έχουν συγκεντρωθεί για μέσα Ιούλιο μέχρι αρχή Σεπτέμβρη. Ποιος θα κάνει τόσα χρήματα? Γιατί είναι μια σεζόν εμείς εδώ που δουλεύουμε 5-6 μήνες. Και φανταστείτε ότι θα πρέπει να μαζέψουμε ένα πακέτο για να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας και το χειμώνα.
χαρακτηριστικό εδώ πέρα είναι ότι αυτό που είπε στην αρχή, Μαρία, πολλές από τις επιχειρήσεις θεωρούνται επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Αλλά εδώ πέρα το βλέπεις, Πρόεδρε, δεν έχει ανοίξει καμία. Και είναι και στη Μεσονική πόλη και στο Παλιράκι και στη Λίνη και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Έλατε να ανέβουμε. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα καταστήματα λόγω του λίγο πιο ανοιχτά. Λίγο πιο ανοιχτά. Μπορεί κάποιο από αυτό που βλέπετε στα νησιά σας να κοστίζει από το νοικιό του από 3 έως 6.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν το 60% έτσι είναι νοικίο. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα βρουν το 60%. Με λέουν οι όμως. Πείτε μου παρακαλώ πώς θα βρουν το 60%. Μα δεν υπάρχει δυνατότητα να βρούμε απλά τα ποσά. Αυτό και ήδη κάποιοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εδώ και 20 χρόνια στη Μεσονική πόλη έχουν παράδοση κλειδιά. Δηλαδή, τους ιδιοκτήτες. Και κάποιοι προχωρούν και σε εξώσεις. Δεν είναι όλοι ιδιοκτήτες. Ακριβώς να χάσουμε. Δεν ξέρω τι πρόβλημα να σας πρωτοπούμε. Μετά την αναστολή των φορολογικών και των ασφαλιστικών εισφορών, το λέω να το τελειώσουμε. Ποιος θα το πληρώσει αυτά. Χρωστάμε για το Μάρτιο. Είναι τεράστια ποσά. Η αναστολή των φορολογικών από το πότε και πότε θα κλείσει να πληρώσει αυτά. Το Σεπτέμβριο. Δεν μας έχουν πει αν θα τα ζητήσουν όλα μαζί. Αλλά ναι, εμείς δεν έχουμε έσοδα τεχνών. Φέτος είναι απόλυτη καταστροφή. Τον τουρισμό γιατί δεν τον περιβάλλεται στα μέτρα σας. Πώς τον περιβάλλεται. Πώς. Εμείς έχουμε να δουλέψουμε από τον Οκτώβριο, Πρόεδρε. Και θα δουλέψουμε το επόμενο Μάρτιο, Απρίλιο. Πού είναι τα μέτρα για τους καταστηματάρχες του τουρισμού. Έχετε ξεχάσει ότι χάσαμε τις εκλογές. Όχι, δεν το ξεχνάω. Είστε αντιπολίτευση και φαντάζομαι πολύ γεροί στην αντιπολίτευση. Με ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να σας υποστηρίζει, οπότε είναι στο χέρι σας να μας βοηθήσετε. Εμείς έχουμε πιέσει, προτείνουμε, κάλεσα και το κ. Μητσοτάκη να έρθει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για αυτά τα μέτρα που προτείνουμε. Γιατί θεωρούμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βρίσκεται μπροστά σε τεράστια κρίση και ιδίως οι επιχειρήσεις του τουρισμού. Καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας. Έχετε ένα κατάστημα που. Όχι, έχω 3 καταστήματα στον κεντρικό δρόμο και απασχολώ. Ναι, 6 υπαλλήλους απασχολώ. Δίνω τίποτα. Έχετε πάρει τα 800 ευρώ για τους υπαλλήλους. Για τα ενίκια είναι. Για 3 μήνες ουσιαστικά. Και τίποτα άλλο. Τα ενίκια είναι δυσβάστακτα και δεν υπάρχει περίπτωση οι περισσότεροι από εμάς θα κλείσουν. Ορίστε. Πρόβλημα σε χρηματοδότηση. Νομίζω ναι, θα τα πάρουμε. Τι θα τα πάρουμε οι περισσότεροι. Έχω κάνει αίτηση. Για να πληρωθούν τα ενίκια. Σε επιστροφή. Αυτό δεν το δικαιούται κανένας. Είτε γιατί δεν έχουμε υπαλλήλους, είτε γιατί ο υπάλληλος που έχουμε είναι ένας. Πάντως οι περισσότεροι από εμάς δεν ήταν. Εμείς αυτό, για να σας πω στο ερώτημά σας, εμείς προτείναμε στην κυβέρνηση να δώσει μία γενναία επιδότηση, μη επιστρεπτέα, όχι επιστρεπτέα, όχι δηλαδή δανεισμό με καλούς όρους, και αυτό είναι δύσκολο να προσβάσουμε, αλλά να δώσει επιδότηση με κριτήριο του πόσους εργαζόμενους έχει ο καθένας, 2.000 στον εργαζόμενο, 2.000 για κάθε εργαζόμενο στην επιχειρηματία, προκειμένου να κρατηθούν οι εργαζόμενοι. Και ταυτόχρονα προτείναμε και μια σειρά από μέτρα όπως μειώσεις όρων, αλλά και ειδικά για το προφανώς τη στήριξη των θέσεων εργασίας. Δηλαδή να σας πληρώνει το κράτος όσο για να κρίση. Αλλά δεν θα κρατηθούμε, Πρόεδρε, για ένα μεγάλο μέρος του μισθού και τις ασφαλιστικές φορές. Είναι τόσο μεγάλα τα ενίκια και το άλλο που εμάς. Και δικαιοδοσία. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε δικαιοδοσία, πώς αλλιώς θα αυτά γίνει. Μόνο με δάνεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει κανείς από εμάς να φτάσει μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή να δουλέψει. Είμαστε από αν είχατε κάποια σοβαρή επιδότηση του την ώρα ως κεφάλαιο κίνησης. Ναι, θα μπορούσε μόνο τα ενίκια να καλύψουν. Είναι λίγο αυτό. Ναι, μακάρι. Μακάρι να δοθεί κάτι. Που δεν έχει εργαζόμενο 2.000. Μα δεν τα δικαιούνται οι περισσότεροι. Για κάθε εργαζόμενο όμως επιπλέον. Μακάρι να γίνει κάτι. Που έχουμε κάνει. Θα μείνουν πολλές οικογένειες στον δρόμο, θα κλείσουν το χρόνο. Δεν νομίζω να έχουμε αυτή την εικόνα. Εδώ σφίζει από ζωή. Τέτοια ώρα ήμασταν με γεμάτο κόσμο. Ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μου.
χρόνου θα ξανασφίζει από ζωή. Θα το νικήσουμε τώρα. Θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το χρόνο. Κάποιοι από εμά θα φτάσουμε. Ειδικά εδώ θα έρθουν κάποιοι ενδεχομένω κάποια τράστα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η Ελλάδα σιγά σιγά με κάποιο τρόπο θα περάσει ξένα χέρι. Ξένα τρόπια δεν έχει σημασία. Τη σημασία έχει θα γίνει μια μεγάλη αναδιάρθρωση με θύματα του συγκρομασίου επιχειρηματίε. Και πρέπει να προστατεύσουμε εδώ, γιατί είναι τα 2/3 των επιχείρησεων στην Ελλάδα. Ακριβώς. Πολύ. Σας εύχομαι να πετύχετε. Εγώ σας και εύχομαι να προσπαθήσετε να μας βοηθήσετε όλο. Δύσκολα θα προσπαθήσουμε. Αν βοηθήσετε και εσείς, να είστε καλά. Τηρείτε σας παρακαλώ αποστάσεις. Τηρείτε λίγο σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, να πάρω αυτό από αυτά που είπατε στην κυρία. Θεωρώ ότι στήριξε και με ξέρεις η πλατφορική Ελλάδα, πόσο μάλλον της τουριστικής. Οπότε είναι θέμα της ασφάλειας. Τη στιγμή που έχουμε προκύψει από γείτονα τόσο έντονο, να αναγκάσει τους πολίτες αυτής της περιοχής να εξαρτηθούν. Εγώ πάντα είναι πρόεδρε. Πρόεδρε, τι γίνεται. Στο μαγαζί. Έλα μου πάρεις κάτι. Έχω να πάρω από τον Νοέμβριο να κάνω σε αυτή. Από τον Νοέμβριο τίποτα. Τώρα μου θα γυρίσω, θα έρθω να πάρω κάτι. Ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι πάντως πολύ απογοητευτικό. Κάνανε και αυτή την πλάκη. Βασίλη! Μας κάνανε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Με τα υγειονομικά. Είναι αρχίδα. Από τον Νοέμβριο πληρώνω ενίκεια. Δεν έχω εισπράξει τίποτα. Απελπισία. Τι εσέ τους να κάνω κάτι. Κάποια πρόσβαση σε υγειονομικά σε δανεισμό έχεις. Δεν έχω, γιατί είμαι καινούρια εταιρεία. Άνοιξα το 2019. Και έχω πληρώσει να φτιάξω το μαγαζί έξω τα πάντα και δεν μπορώ να πάρω ούτε δάνειο. 3.500 που είναι ήδη. 3.500. Γιατί είναι Ρόδος, έχει τουρίστες, έχει κόσμο. 3.500 με 0 έσοδα όμως πώς θα είναι. Με 0 έσοδα. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο. Πώς θα κάνω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κάτω μαγαζί μου, η γυναίκα μου μαζί μου. Όποτε θες να μου κάνεις ευθέ. Καλά. Υπομονή και δύναμη. Πρόεδρε, ήδη βλέπεις τώρα εδώ αυτό μαγαζί και εγώ. Μέσα στην... Τα πιο κεντρικά μαγαζιά. Το οποίο έκανε και τζίρο. Έκανε τζίρο βέβαια. Εδώ πάμε στα μαγαζιά του Πρόεδρου. Εδώ είμαι πρόεδρος. Ένα, δύο, τρεις. Τι έχεις πάρει, παγωτό. Όχι, εστιατόριο. Είναι θαλασσινά. Σειρά είναι το σωματείο εδώ. Θαλασσινά, πέρας και τσάντες δεμάτιας. Βέβαια, πώς. Να ανοίξω να κάνω τι. Με ποιο να δείξω. Με τον τόπιο που ο τόπιος αυτή τη στιγμή υποφέρει. Τι ο τόπιος υποφέρει. Δεν βγαίνει ο κόσμος έξω. Δεν βγαίνει ο κόσμος έξω. Δυστυχώς. Από τη στιγμή που έχει να ξεδοπαπάλλει, οι υπάλληλοι όλοι έχουν να πάρουν λεφτά από τον Οκτώβριο. Με 3 μήνες επίδομα ενεργείας και 2 που δώσανε παράταση, ο άλλος σκέφτεται το χειμώνα, πώς θα πάρει το χειμώνα. Είναι οικογένεια όπως, δεν είναι μόνοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε μπροστά μας και αποστάσεις και όλα. Όσο καλά και να πάει η σύστορα, τι είναι να ανοίξετε το πρώτο βιβλίο, οπότε εμείς κάποιο εδώ θα όπως και να έχει περάσει τα μάτια να τα λύσουμε. Δεν μπορεί να είναι αυτή. Είναι καλές. Η εικόνα της μουσουλμανικής πόλης, έστω και λίγο του δημοσιογραφού. Θα πρέπει να είναι μια ζωντανή πόλη και να έχει μια ωραία εικόνα για το αύριο. Ότι οι πελάτες μας ξεχνάνε ότι είναι και παραγωγικό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε εδώ. Εμείς θα ανοίξουμε τώρα από εκεί πέρα. Τι θα κάνουμε, πώς θα επιβιώσουμε, αυτό είναι ένα άλλο σενάριο. Είναι και εκεί περίπου 20%-30%. Εκεί πάμε, στο 20-25% είναι η εκτίμηση. Μπραγωγική. 20-25% είναι προσδοκίες όσον αφορά την ποσότητα του κόσμου. Πέρα από τις κύριες αγορές της εσείς τα 80% κάτω. Είναι η καλημέρα σας.
του μουσείου. Κάνουμε καλημέρα. Καλά είστε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Εγώ δω ο κύριος Κουράκης, παλιός επιχειρηματίας. Πολύ παλιός, πάντως έφερα μπράβο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Το 43 χρόνια στην παλιά πόλη. Σέβομαι τους πάντες και τα πάντα. Από το 2015 που καταργήθηκε το ΦΠΑ, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι εδώ λειτουργούμε 7 μήνες. Δεν λειτουργούμε 12. Και φέτος θα λειτουργήσουμε 2 μήνες στους 17. Είναι απίστευτο. Εγώ είχα 8 άτομα προσωπικού. Έχω 3... από πέρυσι που θα ναι, εγώ έχω 3 χρησοφορία. Να έχω δώσει τα παιδιά μου. Αλλά όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας όπως αντιμετώπισε η γυναίκα μου και πήγε στην Αθήνα 4 μήνες μαζί με τα παιδιά μου, να γαστηθήκαμε να πάρουμε αυτοκίνητο πάνω. Σπίτι να αντικάσουμε για να την παίρνουν να κάνει χημειοθεραπείες και την εγχείρηση που έκανε. Η νησιωτικότητα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει όλα τα νησιά, όχι μόνο τα 12 νησιά, τα οποία είναι τα πιο απομακρυσμένα νησιά από την υπόλοιπη Ελλάδα και έχουν σωματωθεί πριν 65 χρόνια το 48-7 του Μάρτη, θα έπρεπε πραγματικά να τα προσέχουν όλοι πολύ περισσότερο, μηδενός εξαιρουμένου. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος είναι εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΑ ή Νέα Δημοκρατία, ορίστε. Να παραδεχθείς ότι για την νησιωτικότητα ειδικά, με ναι, το νεκτάριο εδώ κάναμε δουλίτσα, με το μεταφορικό ισοδύναμο. Θα σας πω κάτι. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μια σωστή κατεύθυνση αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά όταν έγινε η διαδήλωση στην πλατεία Κύπρου που κάναμε συγκέντρωση για να μην πέσει, για να μην καταργηθεί το 30% του ΦΠΑ, ήμασταν μόνο 400 άτομα και ο μόνος που έκλεισε τα καταστήματά του ήμουν εγώ και ήρθαν και οι αδερφές μου και οι πολίτριες και από 8 άτομα 9 που είχα προσωπικό, τώρα έχω μόνο 3. Αυτό θα πει ότι τώρα, κάτι συμβαίνει. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα αυτά. Εγώ το μόνο που βλέπω, εγώ το μόνο που θέλω... Ανοίξετε καταρχάς αυτόν τον ρόλο. Όχι. Αυτό όχι, είναι πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι θα ανοίξουμε τον Ιούλιο, γιατί τα κορίτσια που δουλεύουν με μένα έχουν 27-28 χρόνια που δουλεύουν μαζί μου. Θα πρέπει να ανοίξω για να μπορέσουν και αυτά τα κορίτσια να συντηρηθούν. Οι εργαζόμενοι τώρα είναι σε αναστολή εργασίας, πρέπει να το πούμε. Σαν να το παίρνουν αυτό, την ανεργία παίρνουν, γιατί έχουν μπει σε ανεργία από πέρσι. Ναι. Αλλά είναι γεγονός ότι όλα τα νησιά της Ελλάδος, όποιος και να είναι πρωθυπουργός, θα πρέπει να τα προσέξει ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα, πραγματικά. Δεν το λέω μόνο για τα 12 νησιά. Ισχύει για όλα τα νησιά. Όταν, επειδή αρρώστησε η γυναίκα μου και πήγε στην Αθήνα, όλο αυτό το πράγμα, τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2015, μας τύχησε 42.000. Δεν είναι εύκολο. Στην Αθήνα μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, βάζεις βενζίνα, πηγαίνεις, έρχεσαι. Από εδώ πρέπει να πάρεις αεροπλάνα. Πρέπει, είναι πολλά. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας φροντίσουμε τα νησιά, όλα τα νησιά, μηδενός εξαιρουμένου. Τα νησιά πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Εδώ εγώ έχω ένα... Δηλαδή αυτό το πράγμα με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και θα πρέπει να υπάρχει... Αυτό που λες ισχύει σε μόνιμη βάση. Ότι ναι, σε μόνιμη βάση, όχι μόνο. Ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά ιδιαίτερα τώρα όμως που ζούμε σε μια έκτακτη περίσταση, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος να κλείσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, να χάσει πάρα πολλούς κόσμους στο εισόδημά του και στην εργασία του. Και ο σύλλογος, έτσι. Γιάννη, κάτσε εδώ για μια ώρα. Αυτό στο κάτι, επειδή σε όλη τη... Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ για να δω πώς λειτουργούν. Σε όλα τα κράτη του κόσμου υπάρχει πάντα κάποιο πλεονέκτημα για τους νησιώτες. Αυτό πρέπει να υπάρχει μια ζωή για όλα τα νησιά της Ελλάδος, για να μπορέσουν να συντηρούνται. Η ασθένεια, όταν έχει κάποιος ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με τίποτα. Πρέπει να πάει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αυτά. Πάντως, σας εύχομαι όλα καλά και πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο υγεία. Πάντως και να πάρουμε όλοι τα χρόνια του παππού μου, 104. Έχετε νησιωτικότητα. Ναι, αλλά όχι, το ΦΠΑ πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Πέστε μου, συγγνώμη.
Λέω ότι 105 παππούς έχετε κάποια εδώ στην κληρονομικότητα εδώ στη Δεκάτσα και πόσο λέτε ότι είμαι, ξέρετε πόσο είμαι. Εσύ, καλιά πενταριά. Σοφία, 71. Ωραία, να είστε καλά. Να σου πονταθώ να μείνω εγώ εδώ να αλλάξω. Άπραβε, να στην έμπορα ήταν με τους οκόμους. Ναι. Η Airbnb δεν θεωρούσε καταλήμματα επίσημα. Ακόμα. Εδώ δεν έχει να πει καταλήμματα επίσημα. Όχι, πώς δεν έχει. Μικρά είναι, αλλά είναι πουτί. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας πω τι προτείνουμε εμείς και τι διεκδικούμε δημόσια, ανοιχτά και ανοιχτά κατέτηση πιέζουμε την κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι θα ακούσει τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα δε όταν υπάρχει και το γνωρίζουμε η ρευστότητα στα δημόσια ταμεία, καθώς είχαμε κατηγορηθεί γι' αυτό, αλλά αφήσαμε ίσως η μόνη κυβέρνηση που άφησε τόσο μεγάλο πακέτο ρευστότητα στα δημόσια ταμεία, 37 δισεκατομμύρια. Και υπάρχουν και εξαγγελίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν υπάρχει πια καμία δικαιολογία ότι υπάρχει αβεβαιότητα και δεν πρέπει να ξοδεύσουμε τα χρήματα αυτά. Και εμείς δεν προτείνουμε να ξοδευτούν τα χρήματα, προτείνουμε να δοθούν στοχευμένα για να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άρα να στηρίξουν και την εργασία για να μην κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Διότι εγώ φοβάμαι, βλέποντας αυτή την εικόνα, ότι θα βρεθούμε ξανά σε ένα φαύλο κύκλο, ίσως πιο οδυνηρό και πιο μεγάλο σε ένταση, ελπίζω όχι σε διάρκεια, σαν αυτό που ζήσαμε τα μνημονιακά χρόνια. Διότι όταν κλείνει μια επιχείρηση, θέσεις εργασίας μένουν εκτός, χάνονται δηλαδή θέσεις εργασίας. Όταν χάνονται θέσεις εργασίας, μειώνεται το εισόδημα, άρα η ζήτηση, η καταναλωτική δύναμη και ξανά και αυτές οι επιχειρήσεις που αντέχουν κάνουν τον τζίρο τους, αυτός είναι ο φαύλος κύκλος. Άρα εδώ δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος του Harvard για να καταλάβεις ότι η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι τώρα, όχι μετά, κατόπιν εορτής, να στηρίξεις αυτόν που έχει τρέχουσες ανάγκες, τρέχουν τα νίκια, τρέχουν οι φόροι, τρέχουν τα δάνεια στις τράπεζες και πρέπει να το στηρίξει για να αντέξει. Άρα εμείς έχουμε προτείνει τις εξής παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα ζητάμε από την κυβέρνηση να επιχορηγήσει, να στηρίξει χρηματοδοτικά την εργασία και τις επιχειρήσεις, άρα δίνοντάς τους το 100% των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και το 40% του μισθολογικού κόστους για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Δεύτερον, ζητάμε να υπάρξει κεφάλαιο κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις. Διότι όταν έχεις μείνει 2 μήνες κλειστός, δεν αρκεί μια μικρή αναστολή των πληρωμών, διότι μετά πώς θα ξεκινήσεις, πώς θα επανακινήσεις. Θα πάω και εισηγήσεις. Εμείς λέμε λοιπόν κεφάλαιο κίνησης. Κεφάλαιο κίνησης, ναι, ακόμα χειρότερα. Και προτείνουμε ένα γενναίο ποσό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ως μη επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως η χώρα διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτήσεις και όχι δάνεια, και επιδοτήσεις. Έτσι πρέπει και η μεσαία επιχείρηση να πάρει επιδότηση του την ώρα για να μπορέσει να στηριχθεί στα πόδια της. Και προτείνουμε μέχρι 100 εργαζόμενους, 2.000 ευρώ ένα εργαζόμενο σε κάθε επιχείρηση, αλλά και στους αυτοαπασχολούμενους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον, προτείνουμε την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε φτηνό δανεισμό με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Κάτι που έχει γίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βρισκόμαστε όμοιροι ενός τραπεζικού συστήματος το οποίο δεν λειτουργεί για να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία και δεν θέλω να είμαι άδικος και επί των ημερών μας συνέβαινε αυτό. Οι τράπεζες δεν λειτουργούν για να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία. Το κράτος έχει ανακεφαλαιοποιήσει 3 φορές με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δυστυχώς για να περάσεις έξω από τις τράπεζες για να ζητήσεις δάνειο, πρέπει να μπορείς να αποδείξεις αυτές ότι έχεις τα χρήματα. Αν έχεις τα χρήματα, γιατί να ζητήσεις δάνειο. Και εδώ λοιπόν εμείς προτείνουμε να αξιοποιηθεί ένα θεσμικό εργαλείο το οποίο δημιουργήσαμε, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει και ολοκληρωθεί στις αρχές του προηγούμενου χρόνου, μια αναπτυξιακή τράπεζα,
που είναι ήδη πρωτοδοτημένη με 5 δισεκατομμύρια χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αποτελέσουν ο πυρήνας ενός μεγάλου εγκυρωτικού πακέτου που έχουμε εντοπίσει τους πόρους μπορεί να φτάσει στα 12 δις, ώστε να δοθούν φτηνά δάνεια με πολύ υψηλό ποσοστό εγγύηση από το ελληνικό δημόσιο στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις. Και τέταρτος άξονας αρνητοκραπή έτσι είναι η μείωση της φορολογίας. Μείωση φορολογίας μόνιμα προτείνουμε να μειωθεί στο 50% η προκαταβολή φόρου. Το είχαμε προτείνει από πέρυσι, αυτό δεν είχαμε προτείνει. Ήταν και η προεκλογική μας δέσμευση. Ο κ. Μητσοτάκης εξελέγει και επέλεξε να κάνει άλλου είδους φορολογικές μειώσεις. Και όχι τη μείωση στο 50% της προκαταβολής φόρου. Αν εμείς γιατί το επιλέξαμε αυτό, γιατί είναι μια οριζόντια επιλογή. Και, θα σας πω, ήταν πολλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά επιβλήθησαν προκειμένου η χώρα να μπορέσει να αντέξει στις ανάγκες από μείωση του χρέους της. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να αφαιρήσουμε κάποιους δημοσιονομικούς στόχους. Τώρα όμως με την πανδημία υπάρχει κατάργηση του συμφώνου σταθερότητας και αναστολή του συμφώνου σταθερότητας και των στόχων των δημοσιονομικών για το χρέος. Άρα τώρα δεν υπάρχει καμία αρχαιολογία. Υπάρχει η ρήτρα αποφυγής, έτσι λέει, διαφυγής. Τώρα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στο τι σπαταλάς. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι δεν πρέπει να αυξήσουμε το χρέος. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν υπάρχει απόθεμα στα δημόσια ταμεία, δεν πας σε νέο δάνειο. Δεν αυξάνεις το χρέος. Άρα λοιπόν έλεγα, μείωση το 50% της προκαταβολής φόρου σε μόνιμη βάση, διότι ιδίως τώρα είναι αδιανόητο να καλείται ο επιχειρηματίας να πληρώσει φόρο σε μια χρονιά που δεν έχει δουλέψει καθόλου, με βάση την ισότητα της προηγούμενης χρονιάς που ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και επιπλέον, μείωση στο 6% όλων του ΦΠΑ σε όλη την εστίαση και μείωση στο 6% και της μάλλον κατάργηση του φόρου διαμονής για το διάστημα που βρισκόμαστε σε κρίση. Και τέλος θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Προφανώς υπάρχει και μια αδυναμία να συνειδητοποιήσουν εκεί στο οικονομικό επιτελείο τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. Είναι μάλλον σε έναν κόσμο που είναι περίκλειστος από γραφειοκράτες. Παθαίνουν συχνά αυτοκυβερνήσεις. Δεν είναι πρώτο φάνερο. Δεν μπορεί να σου λέει αναστολή των επιταγών για 75 μέρες και να περιμένει κανείς από επιχειρήσεις οι οποίες έμειναν κλειστές από πέρυσι τον Οκτώβριο και είχαν κάνει ένα προγραμματισμό και είχαν προπληρώσει διάφορες παραγγελίες και είχαν σαν πρόβλεψη να αποπληρώσουν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, έχοντας όμως 3 μήνες στις πράξεις. Είναι και η πίστοση, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο οι επιταγές, είναι και η πίστοση που μας έχουν δώσει οι εμπόροι όλα αυτά τα χρόνια που μας γνωρίζουν. Μας δίνουν σε πίστοση τα πράγματα και όλοι αυτοί περιμένουν. Άρα λοιπόν αυτό τώρα δεν μπορεί να πει. Είναι αδιανόητο να μην κάνουν αναστολή τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο για να υπάρξει κάποια πρώτη ίσπραξη για να μπορεί κανείς να αποπληρώσει. Δεν πώς θα αποπληρώσει. Όπως συζητάμε πρόβλεψη για μας που έχουμε κόψει τις επιταγές, αντίστοιχη πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει και για τους επιχειρηματίες που έχουν στα χέρια τους τις επιταγές. Όλα αυτά δεν ισχύουν μόνο για μας, δεν είμαστε μόνο εμείς εξαίρεση. Ισχύουν για τους αναδέλφους σε όλη την Ελλάδα και ισχύουν και για τους κοντρέμπορές μας και για την βιοτεχνία στην Ελλάδα. Πώς είναι η βιοτεχνία που έχει απομείνει, κατασκευάζει ήδη λαϊκές τέχνες και αρχιεροκουσοπολίες και ό,τι άλλο μπορούμε εμείς να πουλήσουμε σε τουρίστες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επίσης αβοήθητοι και έχουν τα ίδια αιτήματα με εμάς. Και είναι και αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους τις επιταγές που εμείς ζητάμε να μετακυκλώσουν για ένα χρόνο μετά. Και για αυτούς πρέπει να διαφερθούμε. Όπως και για το προσωπικό μας φυσικά. Είναι κατηγορία επίσης ξεχασμένη. Και του ζητώ συγγνώμη που πολλές φορές ξεχνάμε να τους αναφέρουμε. Στην επιστολή τους έχω αναφέρει. Δεν πρέπει να ξεχαστούν και αυτοί και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε. Δεν γίνεται να μηδενίσουμε την παραγωγή στη χώρα. Καλά. Ξανά πρωθυπουργός. Αρχιέ μου. Άντεξε στην καραντίνα.
Καλά είσαι. Τι κάνουμε. Καλά είστε, αντέχουμε. Πάμε να βγούμε. Λίγο καλά τις αποστάσεις, όμως για να μην... Λίγο μόνο να προσέχουμε να είμαστε προσεκτικοί στις αποστάσεις. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Τι κάνετε. Είναι και πολύ ισχυρό. Ξέρετε την κύριο Μπορονιά, το οποίο θα βγει. Είναι γόρμα. Και θα πάω τώρα σε πέντε μέρες, θα είμαι πάλι εκεί. Σίγουρο, ναι. Μπορώ να σας βγάλω μυθικό. Πάμε να μιλήσετε. Ναι. Νίκιο. Το είναι ακριβώς εδώ, στην περιοχή. Αρκετά. Και μειώθηκε μόνο 40%. Δεν ξέρω να το κάνω για αυτό. Δεν ξέρω να το κάνω για αυτό. Δεν είναι σίγουρο. Και αυτό ιδιοκτήτης το πατρεώτη. Ελληνικά τουριστικά κίνητα. Μετάδοση. Το δημόσιο ελληνικά τουριστικά κίνητα. Πότε έχει περιφορία, φαντάζομαι. Να δούμε. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Ευχαριστούμε. Μας κυβερνούσε Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Καταλήστεψαν τη χώρα, ήρθες εσύ, την έσωσε. Μας έβγαλες από τα μνημόνια, μας έβγαλες από τα μνημόνια και έρχονται και λένε τώρα θα σας σώσουν. 37 δις άφησε μαξιλάρι. Το ξέρουμε. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Και έρχονται και λένε ότι εμείς θα σας σώσουν. Δεν μου έκοψες, είμαι χαμηλός συνταξιούχος, δεν μας έκοψες ούτε μία φορά. Επί Σαμαρά είχαμε 13 φορές περικοπές, Αλέξη. Πού είναι ο κόσμος, όμως, πού είναι ο κόσμος. Τώρα τι έχουμε να ζήσουμε, η αλήθεια δύσκολα. Πιο δυνατά θέλουμε. Αλέξη, μια φωτογραφία θα μας βγάλετε έτσι. Μπορώ. Μπορώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά είστε? Καλημέρα σας. Το πρώτο που έκανε την γάλα ήταν να ανοίξεις μια. Λίγο πιο μπροστά είναι η περιφέρεια. Πολύ που σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ. Η τελευταία φορά ήταν το 2018.
αυτό, τον Απρίλιο, στο Περιφερειακό Συνέδριο, στο Κυβερνητικό, είχαμε κάνει το τυπίο και ένα έργο για το τυπίο. Και χαίρομαι γιατί έρχεστε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, πολύ κρίσιμη, με μεγάλες προβλήσεις, και όχι μόνο αυτές που η πανδημία έχει φέρει σε όλο τον πλανήτη, αλλά και τα εθνικά ζητήματα τα οποία βρίσκονται μπροστά σε μια περίοδο που χρειάζεται παραπάνω προσοχή. Η δική σα παρουσία σήμερα εδώ και ως προς αυτό μας δίνει την δύναμη και το κουράγιο και τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την υπόδοχή μου. Είναι όντως μια δύσκολη στιγμή. Έχοντας την ευκαιρία να επισκεφτώ την παλιά πόλη να συναντήσω την επιχειρηματία του πριν να συναντήσω. Τώρα θα να διαπιστώνω ότι χρειάζεται να αναζητήσουν όλοι ενδιαφέρον πάνω στα προβλήματα των Ελλάδων που μας έρχεται και ιδίως στη δική σας περιφέρεια. Διότι οι ενδιαφέροντες των επιχειρήσεων είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είναι πολύ εργαζόμενοι, είναι ευρωπαϊκοί εργαζόμενοι. Στην καλύτερη περίπτωση που όλα πάνε καλά στο πρώτο διάστημα και καταφέρουν το μέγιστο δυνατό, θα πέσει πάρα πολύ από πίσω. Οπότε υπάρχουν όλες οι επιβίωσεις σε χιλιάδες επιχειρηματίες και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Και πιστεύω ότι εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Κυρίως διότι έχουμε αυτή την κακή εμπειρία του παρελθόντος, με όλη την ύφεση που έχουμε και σήμερα το πλανήτη. Και νομίζω που έχει νότα να προσπαθήσω το επόμενο διάστημα να αναδείξω αυτά τα προβλήματα και να διεκδικήσουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη και να προσθέσει όλα τα μεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα και των εργαζόμενων στα νησιά σα που είναι που μηχανή τη τουριστική μα που μα κράτησε από την εξαιρεσία τη να είμαστε χειρότερα από τώρα πρέπει να το αποδώσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό πάει με 97% πίσω από το σημαντικό. Πολλά χρόνια σταθερά προς όλες τις δίκες, τους τουριστικούς, πέραμε ως περιοχή υπέροχες δίκες για την χώρα. Πολλές από αυτές συνεργαζόμενοι μαζί με την κυβέρνησή σας. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα επίσης υπέροχο μήνυμα, όσα πράγματα μπορούμε να πετύχουμε όταν δουλεύουμε πάνω σε ένα εσωτερικό σχέδιο. Για πείτε τι θα κάνετε. Εδώ σας βρέκα. Πολύ όμορφο εδώ. Πρώτη φορά έρχομαι. Κάνουμε και μια ξενάγηση μετά, Γιώργο. Κάνουμε και μια ξενάγηση μετά. Εσύ. Εδώ είναι σχετικό κινηματογραφικό, έτσι. Πρόεδρε, έχω γυρίσει πολλές ταινίες εδώ. Είναι από τους ιδιωτές ταξί, ένας εξενοδόχων Ρόδο είναι ο κ. Μαρτόπουλος.
τουριστικά καταλήμματα Ελλάδος και το Δεκανήσιο είναι ο κ. Στοκούζης, ο οποίος είναι από εδώ. Ο κύριος Σταμούλης είναι ακριβώς δεκατόν εκπρόσωπος των υπαλλήλων. Ο κύριος Κατσίμπας είναι ο εκπρόσωπος των τουριστικών γραφείων. Ο κύριος Σιλουράς είναι ο πρώτος ομοσπονδίας της Ελλάδος. Και από το εργατικό κέντρο τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ίσως ο πιο σημαντικό. Αυτά είναι συγκεκριμένα και ο κ. Γεωργίος είναι το πρόσωπο πρώτο του εργατικού κέντρου τότε και ο Ζώτος και ο Σιμέρος. Είμαστε όλοι ίσοι βέβαια εδώ και ο κ. Ματσίκος που δίνω στη διευθυντή του ξενοδόχων Ρόδου. Τεράστια εμπειρία. Στον τουρίσιο χρόνο. Κ. Ζωβάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, αν και βρισκόμαστε σε ένα επικοινωνιακό τοπίο. Θέλω να σας πω ότι η πρώτη μου εντύπωση από τη Ρόδο ήταν μια εντύπωση που σφίγγει το στομάχι. Περπάτησα στη παλιά πόλη, είμαστε αρχές του Ιούνιου. Σε άλλες εποχές θα έσφιζε από ζωή, δεν θα μπορούσε να περάσει. Θα υπήρχε συνοστισμός, τα μαγαζιά θα ήταν όχι μόνο ανοιχτά, αλλά θα είχαν πολύ μεγάλη κίνηση. Σήμερα είδα μια εικόνα από προσωπική, τα μαγαζιά ανοιχτά, οι γνωστοί καταστηματάρχες που κάνουν κάποιες επισκευές στα μαγαζιά που μιλήσαν και μου αναφέραν μια πολύ δραματική εικόνα. Μεγάλη αγωνία καταφέραν και για την επόμενη μέρα. Και κυρίως αγωνία για το αν θα μπορέσουν να κρατηθούν, να έχουν αυξημένο τζίρο το επόμενο διάστημα, να τα κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους αμυντές, διότι οι υποχρεώσεις τρέχουν, τα ενεργεία τρέχουν. Προκαταβολές που έχουν πληρωθεί σε επιταγές πρέπει να αποπληρωθούν το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά συνδέουν μια πολύ δύσκολη, αγωνιώδη εικόνα. Ήθελα πραγματικά να κουβεντιάσω μαζί σας. Ήρθα περισσότερο για να ακούσω από εσάς τα προβλήματα. Αλλά ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, πολύ δύσκολο οριακό σημείο, καθώς αυτή η εικόνα που αντίκρισα σήμερα φαντάζομαι θα είναι αντίστοιχη για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού συνολικά, της εστίασης. Μικρότερους, μεσαίους, μεγαλύτερες επιχειρήσεις που αδυνατούν σήμερα να έχουν μια προοπτική, γιατί φέτος νομίζω ότι δεν μιλάμε πια για μεγάλους τζίρους, μιλάμε όμως για την ανάγκη μας για την επιχείρηση στη ζωή. Εκεί βρισκόμαστε. Εμείς εκτιμώντας ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, περίπου στο 20% του ΑΕΠ. Είναι αυτό που λέμε η αποδηχανή. Και εκτιμώντας ότι η επίδραση από την πανδημία, εκτιμώντας το από την αρχή, θα είναι καταλυτική, διότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο να σταματήσει το lockdown, αλλά είναι και να υπάρξει και μια ψυχολογία, να επιτραπούν, όχι μόνο να επιτραπούν, αλλά να αποκτήσει ο κόσμος τη διάθεση και την τόλμη, αν θέλετε, εφόσον ο ιός είναι παρόν, να ταξιδέψει. Από την αρχή, με κάποιους από εσάς βρεθήκαμε και σε επικοινωνία, μέσα από τη διασκέψεις προτείνουμε και διεκδικούμε ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων στον τουρισμό και στην εστίαση. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα το βασικό θέμα για όλους όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, ιδιαίτερα για τις εποχικές επιχειρήσεις, είναι το κεφάλαιο κίνησης. Είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε ρευστότητα. Είναι το γεγονός ότι τρέχουν οι υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν. Γι' αυτό και πολύ επιγραμματικά θα σας πω, γιατί θέλω να σας ακούσω. Προτείναμε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα προς το βάρος στήριξης που βασίζεται στους εξής άξονες. Πρώτον, στην επιχορήγηση από την πλευρά της πολιτείας, της εργασίας, του μισθολογικού κόστους, της εργασίας δηλαδή του μισθολογικού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών.
στην πρώτη φάση στο 100% όσο επιχειρήσεις θα είναι κλειστές και όσο παραμένουν κλειστές. Στη φάση της επανεκκίνησης 100% του σφατικού χρόνου κόστος και 40% του μισθωτικού κόστους επιδοτηθεί από το κράτος, από την πολιτεία και όσο διαρκεί αυτή η έκτακτη κατάσταση. Επιπλέον προτείναμε την δημιουργία, την ενίσχυση μάλλον με κεφάλαιο κίνησης όλων των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αφορά κριτήριο για την ενίσχυση αυτή είναι οι εργαζόμενοι που απασχολεί κάθε επιχείρηση. Προτείνουμε δηλαδή την ενίσχυση των επιχειρήσεων με 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, μέχρι τις 100.000 ευρώ. Αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης, προκειμένου να μπορέσουν να επανακινήσουν οι επιχειρήσεις αυτές και δεν προτείνουμε να είναι δάνεια. Δεν προτείνουμε να είναι ευστρεπτέα προκαταβολή, αλλά να είναι μη ευστρεπτέα προκαταβολή. Διότι όπως και η χώρα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να στηρίξει την οικονομία της μετά την πανδημία αναζητά και διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτήσεις και όχι δάνεια. Είναι θετική η είδηση ότι υπάρχει ανταπόκριση και ένα μεγάλο ποσό θα έρθει μέσω επιδοτήσεων για να το ελπίσουμε ότι είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση. Έτσι και η επιχείρηση, η μικρή μεσαία, η μεγαλύτερη τώρα χρειάζεται επιδότηση σε κεφάλαιο κίνηση για να μπορέσει να σταθεί. Ο τρίτος άξονας των προτάσεών μας είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε φτηνό δανεισμό. Αυτό είναι το διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι είναι και το ενημερώνω στις τράπεζες. Δυστυχώς, για να δανείσουν μια επιχείρηση, παρότι έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 2-3 φορές από τα λεφτά που θα γίνουν φορολογουμένα, η επιχείρηση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη το δάνειο. Ότι έχει δηλαδή ρευστότητα. Κατά θέσεις ή δυνατότητα προσημειώσεων. Έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία όμως. Γι' αυτό και προτείνουμε να αξιοποιηθεί το εργαλείο αυτό το καινούργιο το θεσμικό της Αναπτυξιακής Τράπεζας με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο και οδοντήσουν από του κράτους ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό, φτηνό δανεισμό με υψηλή εγγύηση από το κράτος που αφήνει στο 90% σε περίπτωση ιδιαίτερης ακόμα μεγαλύτερη. Υπάρξει δυνατότητα φθηνού δανεισμού. Και ο τέταρτος, ας πούμε, έτσι, πυλώνας στήριξης, πιστεύω ότι πρέπει να είναι η μείωση της φορολογίας, η μείωση στο 50% σε μόνιμη βάση της προκαταβολής φόρου. Είναι αδιανόητο, αυτό είναι την άποψή μας, εμείς το είχαμε ρωτήσει, ήταν προεκλογική μας δέσμευση η μείωση στο 50%, δεν είχαμε κορονοϊό, τώρα με τον κορονοϊό, με τις νέες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί κανείς να πληρώνει φέτος που δεν δούλεψε, που δεν έχει έσοδα φόρο με βάση το εισόδημα του προηγούμενου χρόνου, που ήταν ένας καλός χρόνος για την επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως, σε ό,τι αφορά την εστίαση, προτείνουμε τη μείωση στο 6% όλων των προϊόντων και την κατάργηση για την περίοδο που την έκταση αυτή την περίοδο του φόρου διαμονής. Αυτό είναι ένα πακέτο κατά την άποψή μας, κοστολογημένο είναι. Δεν είναι στον αέρα, θέλω να το πω αυτό. Διότι θα έλεγε κανείς, μα εντάξει, όταν είσαι στην αντιπολίτευση είναι εύκολο να προτείνεις. Κοιτάξτε να δείτε, θέλω εξ αρχής να το τονίσω αυτό. Όλα τα προηγούμενα χρόνια εσείς μας στηρίξατε και βγήκαμε από το χώρο. Ενώ ο τουρισμός. Διότι όλα τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια, είχαμε αυξήσεις στις αφήξεις και στα έσοδα στο δημόσιο ταμείο. Ξέρω ότι και τα προηγούμενα χρόνια από την πλευρά επαγγελματιών υπήρχαν παράπονα σχέση με τη φορολογία, αλλά η φορολογία δεν μας οδήγησε στην εξόδου αντιμόνια. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτές τις δεσμεύσεις. Πέρυσι τέτοιο καιρό που εμείς εξαγγείλαμε μειώσεις και υλοποίησαμε μειώσεις στο ΦΠΑ, στην προκαταβολή φόρου, είχαμε την δέσμευση του 3,5% του ΑΕΠ, πρωτογενές πλεόνασμα. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε η δέσμευση για το 3,5%, είναι σε αναστολή. Το σύμφωνο σταθερότητας, αυτό που ισχύει είναι η ρήτρα διαφυγής για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Και υπάρχουν 37 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία από την παρακαταθήκη που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση για μια κατάσταση κρίσης.
Αλλά υπάρχουν τα χρήματα αυτά για να υπάρξει αυτή η έκτακτη προσδοκαρή στήριξη των επιχειρήσεων και τη εργασία. Και τη εργασία και των επιχειρήσεων. Διότι ίσω είναι από τι λίγε φορέ που είναι τόσο αλληλένδετα πια τα συμφέροντα τη μισθωτή εργασία και των επιχειρήσεων. Διότι αν οι επιχειρήσει δεν επιβιώσουν, θα απολύσουν του εργαζόμενου και το ξέρουμε. Αν οι εργαζόμενοι απολυθούν, θα συρρυκνωθεί η κατανάλωση. Και όσε επιχειρήσει αντέξουν, θα μειωθεί ο τζίρο του. Και αυτό θα είναι ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο το ζήσαμε την περίοδο τη κρίση. Και φοβόμαστε να μην το ξαναζήσουμε και σήμερα. Και βεβαίω υπάρχει πλέον και η ανακοίνωση, γιατί υπήρξε μια ομολογό σοβαροφανή, θα πω, δικαιολογία γιατί δεν είναι το τίτλο σε αυτέ για μια πιο γενναία προσδοκαλή στήριξη των επιχειρήσεων και τη εργασία. Ότι εντάξει υπάρχουν τα χρήματα, αλλά υπάρχει αβεβαιότητα για το αύριο. Έρχεται όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ένα μεγάλο πακέτο θα διατεθεί και για την Ελλάδα. Νομίζω σήμερα δεν υπάρχει δικαιολογία. Και το λέω αυτό έχοντας επίγνωση ότι ο χρόνος είναι κρίσιμο στοιχείο. Δηλαδή αν έρθουν μετά από 6 μήνες να χρηματοδοτήσουν, πολλές επιχειρήσεις μπορεί να μην έχουν αντέξει. Και αυτό κάτι εδώ που είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι του χρόνου ελπίζω, εύχομαι με ένα καλό καλοκαίρι, έχοντας ενδεχομένως ξεπεράσει και τον νόχι, δηλαδή η επιστήμη να έχει βρει το εμβόλιο ή αν όχι το εμβόλιο, το φάρμακο, θα ξανάρθει η ζήτηση. Το ζήτημα είναι αν θα βλέπω τα ίδια πρόσωπα απέναντί μου και θα έχουν αντικαταστήσει κάποιους από εσάς, κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω αν θα είναι Έλληνες όλοι, δεν έχει κάτι σημασία το αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ιδίως το τουριστικό προϊόν που είναι πάρα πολύ ελκυστικό και προσωποφόρο, έχει καλό έμπειτα, πρέπει να μείνει σε ελληνικά χέρια, πρέπει οι μικρομεσαίοι να αντέξουν. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ανοσία αγέλες στην οικονομία, δηλαδή να αντέξουν μόνο ισχυροί και όσοι δεν είναι ισχυροί να μην επιβιώσουν. Κλείνω λέγοντας ότι κατά τη γνώμη μου, πέραν της ατολμίας στα μέτρα στήριξης, ανεπαρκή μέτρα στήριξης, βλέπω και φαινόμενα κακής κατανόησης των προβλημάτων από την πλευρά της κυβέρνησης και θέλω να τα εντοπίσω. Βλέπω αλλοπρόσαλες παρεμβάσεις από την πλευρά του Υπουργού του Τουρισμού, τη μια να ανακοινώνει να χωρίζει τα νησιά μας σε κατηγορίες επικινδυνότητας, την άλλη να ανακοινώνει 29 χώρες από τις οποίες θα έρχονται τουρίστες μετά να αποκλείει κάποιες άλλες την επόμενη μέρα, ένα άλλο Υπουργείο των Ανακοινώνων, γιατί από όλες τις χώρες θα δεχόμαστε. Νομίζω ότι χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, συντονισμός, συνεννόηση με τους ανθρώπους του τουρισμού και κυρίως χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση και πρέπει όλοι μαζί να περάσουμε απέναντι, να περάσουμε τον κάπου. Και δεν μπορεί κατά με την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων στον τουρισμό αγωνιά για την επόμενη μέρα να έχουμε απευθείας αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικούς φορείς, παρακάμπτοντας ιδιωτικές εταιρείες, παρακάμπτοντας τον ΕΟΤ σε ό,τι αφορά την διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος. Αυτό κατά την άποψή μου είναι πρόκληση. Διότι δυστυχώς για εσάς θα ήταν ευχής έργων, δεν μπορείτε όμως να κάνετε μια απευθείας ανάθεση των χρεών σας, στην εφορία, των δανείων σας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε. Εγώ πιστεύω πραγματικά, ακριβώς επειδή είναι το 20% της οικονομίας και επειδή υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, πολλό δε μάλλον σε εποχικές επιχειρήσεις, πιστεύω ότι πρέπει να δείξουμε την πρέπουσα σοβαρότητα, γι' αυτό και θα φέρω το ζήτημα στη Βουλή, διεκδικώντας όχι τον αντίλογο για τον αντίλογο, αλλά με προτάσεις, διεκδικώντας λύσεις, θα κάνουμε την ζωή σας, τουλάχιστον πιο, όχι, εύκολη δεν θα γίνει, το ξέρω, θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά τουλάχιστον να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερη αισιοδοξία τη χρονιά αυτή που έρχεται, ώστε του χρόνου που ελπίζουμε όλοι θα είναι μια καλύτερη χρονιά να μπορέσουμε να ξαναπατήσουμε στα πόδια μας και να ανακάμψουμε.